Περιμένουμε τον φαβορή να πάρει θέση στην αφετηρία. Τράικαστ 653-785, 653-2 το τραπλό, 1955. Όλα έτοιμα. Αφετηρία 1400 μέτρων, έτοιμος και ο αφέτης, σηκώνει τη σημαία και δίδεται η εκκίνηση, όπου από τα πρώτα μέτρα φέρεται να διστροπεί ο Στρον Χρύσανθος και μένει σε μεγάλη απόσταση. Ο Ραν πολύ γρήγορα και δείχνει ανώτερος, με εύκολο βήμα βγαίνει μπροστά. Στη δεύτερη θέση ο Μοναχικός. Από τα πρώτα μέτρα λοιπόν ο Ραν και Μοναχικός οι δύο πρώτοι. Ακολουθεί ο Κυκλώνας, στη συνέχεια ο Καταδρομέας, ακόμα πιο πίσω ο Κανελίνος. Στη συνέχεια Τρίφων, Γεώργιος, Βαρόνος και Στρον Χρύσανθος σε απόσταση. Στο ύψος των 900 μέτρων, ο Ραν πάντα οδηγεί την κούρσα, ακολουθεί ο Μοναχικός. Στη συνέχεια Κυκλώνας, Καταδρομέας, Κανελίνος, πιο πίσω Τρίφων, Γεώργιος και στη συνέχεια Βαρόνος και Στρον Χρύσανθος. Πλησιάζουμε για τα τελευταία 600 μέτρα χωρίς να έχει αλλάξει τίποτα στην διάταξη των αλόγων. Ο Ραν στην πρωτοπορία, από κοντά ο Μοναχικός. Στη συνέχεια Κυκλώνας, Καταδρομέας, Κανελίνος. Τελευταίο 500. Ο Ραν μπροστά, ο Μοναχικός πλέον πιέζεται από το ναυάτι του και θέλει να τον καταδιώξει. Ο πρωτοπόρος φαίνεται όμως να έχει εύκολο βήμα. Αντίθετα, αναπτύσσεται δυνατά ο Καταδρομέας. Θέλει να πιάσει τον Κυκλώνα. Και ακόμα πιο πίσω είναι ο Κανελίνος από την εσωτερική. Τελική ευθεία. Ο Ραν ξεφεύγει εύκολα. Με μεγάλη υπεροχή στην δεύτερη θέση ο Μοναχικός. Στη συνέχεια ο Καταδρομέας, ενώ και ο Κανελίνος βρίσκει πέρασμα από την εσωτερική. Ο Ραν έχει ξεφύγει σημαντικά των αντιπάλων. Το Μοναχικός είναι στην δεύτερη θέση. Καταδρομέας και Κανελίνος παλεύουν για τις επόμενες θέσεις. Ο Ραν με εντυπωσιακό τρόπο με 10 μίκη θα επικρατήσει Μοναχικός και στη συνέχεια Καταδρομέας δυνατά απ' έξω πάνω στον τερματισμό. Κανελίνος. Κανελίνος και Καταδρομέας. Ο Ραν Μοναχικός, Κανελίνος Καταδρομέας λοιπόν, οι τέσσερις πρώτοι. Τ' άλογα που ούτως ή άλλως είχαν συγκεντρώσει και το μεγαλύτερο παιχνίδι. Ο Γάλλος ο Ραν λοιπόν, με εντυπωσιακό τρόπο θα επικρατήσει εύκολα τον αντιπάλον του. Ήταν και το μεγάλο φαβορί με 174 δραχμές στον Κανιάν, 155 στο πλασέ, 211 για το Μοναχικό. Δείτε και πάλι εδώ με πόσο εύκολο τρόπο βλέπετε στο βήμα του κυριολεκτικά αποσπάται τον αντιπάλον του, κυρίως βέβαια από τον Μοναχικό που ακολούθησε από νωρίς στην δεύτερη θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο τριετής ο Ραν. Σίγουρα εντυπωσίασε εδώ, βλέπετε και τον καλπασμό του, σε πολύ μεγάλη απόσταση ο Μοναχικός. Ενώ μάχη δόθηκε για την τρίτη θέση, δείτε και πάλι Καταδρομέας και έρχεται ο Κανελίνος πάνω στον τερματισμό. Από μέσα Καταδρομέας, απ' έξω ο Κανελίνος, είναι πολύ μικρή διαφορά. Σαν σε ταυτόχρονη άφηξη τερματίζουν τα άλογα. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα δείξει και το φωτοφίνις και σε επανάληψη κούρσα. Δείτε από την αφετηρία πως διστροπεί εκεί και μένει σε πολύ μεγάλη απόσταση ο Στρον Χρύσανθος. Γρήγορα βγήκε ο Ραν μπροστά, ακολούθησε ο Μοναχικός. Στη συνέχεια ήταν ο Κυκλώνας που θα υποχωρήσει, θα τερματίσει πέμπτος, θα υποσκελιστεί από τον Καταδρομέα και τον Κανελίνο που ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις. Πάντα παρακολουθούμε από βίντεο την έκτη υποδρομία, με τον νικητή ο Ραν να βρίσκεται μπροστά και τον δεύτερο Μοναχικό στην δεύτερη θέση. Στη συνέχεια ο Κυκλώνας και πιο πίσω ο Καταδρομέας και ο Κανελίνος. Στη συνέχεια ακολούθησαν ο Τρίφων Γεώργιος, ο Βαρόνος και ο Στρον Χρύσανθος. Θα προσπαθήσει στα τελευταία 600 μέτρα ο Μοναχικός να καταδιώξει τον πρωτοπόρο. Είναι χαρακτηριστικό, θα το δείτε. Ο δεύτερος βλέπετε πώς πιέζεται από τον αναβάτη του. Και ο πρώτος βέβαια κυριολεκτικά στο βήμα του. Έχει σηκώσει το μαστίγιο. Τα δίνει όλα ο δεύτερος για να καταδιώξει τον πρώτο. Αλλά ο πρώτος δείχνει ανώτερος κατά πολύ μάλιστα και θα επικρατήσει με σαρωτικό τρόπο. Ο Μοναχικός θα μείνει δεύτερος, ενώ η μεγάλη μάχη θα δοθεί για την τρίτη θέση. Καταδρομέας από μέσα, Κανελίνος δυνατά απ' έξω και θα δούμε τι θα δείξει και το photo finish. Είναι πολύ μικρή διαφορά. Αντίθετα, τεράστια η διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο. Μέχρι να βγει ο Κανελίνος πάνω στον τερματισμό, είναι αυτός που κατάφερε τελικά να πάρει την τρίτη θέση από τον Καταδρομέα. Αυτή ήταν και η αρχική μας εκτίμηση. Αυτό έδειξε και το photo finish, άσχετα αν ακόμη δεν έχει εμφανιστεί το αποτέλεσμα στον πίνακα.